Άιζενμπλουμ. Όταν τα βουβάλια τσακώνονται, τα πληρώνουν τα βατράχια. Το ξέρουμε αυτή την παροιμία, έτσι δεν είναι? Βέβαια, και μάλλον είναι και διεθνής, με παραλλαγές. Εδώ υπάρχει μια σύγκρουση. Το Δούνο του θέλει απομείωση του χρέους ή πολύ μικρά πρωτογενή πλεονάσματα. Έτσι. Η Γερμανία, για διαφόρους λόγους, μεταξύ των οποίων, αλλά δεν είναι ο μοναδικός, είναι και ότι έχει εκλογές το 17, το φθινόπωρο του 17. Επομένως δεν θέλει να δείξει, αλλά είναι και η αντίληψή τους, έχει μια τιμωρητική αντίληψη για τη Νότια Ευρώπη και ιδιαίτερα για την Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλει να δείξει ότι υποχωρεί σε λογικά πράγματα. Εμείς λοιπόν τασόμαστε αναφαδών, και είναι λάθος αυτό που είπατε, ότι εμείς έχουμε συμφωνήσει σε πρωτογενή πλεονάσματα υψηλά και μακράς περίοδου. Είναι τελείως λάθος. Εμείς το αντίθετο επιδιώκουμε, και μάλιστα όλες οι προτάσεις μας κατατείνουν προς τα εκεί. Γιατί έχει λογική το ότι δεν μπορεί μια οικονομία να ορθοποδήσει, και η οικονομία μας είναι διαλυμένη. Είμαστε μια χώρα κρεοκοπημένη, μην τα ξεχνάμε αυτά. Προχτές στη Βουλή είπα το εξής, ότι είναι πολύ εύκολο να οικοδομήσεις ένα οικόπεδο από την αρχή, παρά να πάρεις ένα διαλυμένο, γκρεμισμένο σπίτι και να το χτίσεις ξανά. Αυτό, περί αυτού πρόκειται στη χώρα μας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς αγωνιζόμαστε, διαπραγματευόμαστε σκληρά, και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και σε ανώτατο επίπεδο πολιτικό. Όπως ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, ο Πρωθυπουργός αυτή την εβδομάδα, μετά από την σημερινή επίσκεψή του στην Ίσυρο, μεθαύριο συναντάει ξανά ο Λάντ, συναντάει Σούλτς, και τελικά έχει γεύμα με τη Μέρκελ. Μια πολιτική, θα λέγαμε, μια όμως, πολιτική, λύση. Αναζητείτε μια πολιτική λύση. Λύση, κύριε, είναι πραγματικά, αλλά αυτό που είπα, το Δούνο του έρχεται και λέει, προσέξτε, εάν δεν βάλετε, απευθυνόμενο στους Γερμανούς ή σε εμάς, εάν δεν βάλετε το 1,5% πρωτογενή πλεονάσματα, τότε θα βάλετε 3,5%, αλλά θα πάρετε σκληρά μέτρα. Ναι, αλλά κύριε Παλάωρα, βάζει δύο θέματα. Βάζει δύο, λέει, σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία. Το ΔΕΛΤΑ, τουλάχιστον όπως γράφτηκε χθες, έτσι. Το ένα, λέει, είναι το καθεστώς φορολογίας εισοδήματος. Εξαιρεί πάνω από τα μισά νοικοκυριά από οποιαδήποτε υποχρέωση. Τι σας είπα εγώ, ότι ζητάει σκληρά μέτρα. Ο μέσος όρος όμως, λέει, στην Ευρώπη είναι 8%. Ό,τι λέει, σας λέω τώρα, ό,τι μεταφέρει. Και το άλλο, ότι είμαστε πολύ γενναιόδοροι στο συνταξιοδοτικό. Κοστίζει, λέει, στον προϋπολογισμό το 11% του ΑΕΠ ετησίως, σε αντίθεση, λέμε, το μέσο όρο στην Ευρωζώνη που είναι 2,5%. Κοιτάξτε να δείτε, οι υπολογισμοί του Δούνου του έχουν επανειλημμένα βγει λάθος. Έτσι, θυμόμαστε όλοι, όλοι. Όλοι, ακόμα και η μάνα μου. Θυμάται τους πολλαπλασιαστές και με ρωτάει. Τι γίνεται, νομίζω ότι κάτι μπορεί να είναι περίεργο. Λοιπόν, θυμόμαστε όλοι ότι η ελληνική οικονομία εν πολλής στην καταστροφή της συνέβαλε και συνέβαλαν και οι λάθος εκτιμήσεις του Δούνου του και άλλων φορέων. Μάλιστα, λέτε ότι είναι λάθος. Έτσι, να σας λοιπόν, ρωτήσω κάτι. Μισόλεστο. Άρα, εκείνο που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε είναι, με δεδομένων πολλών πραγμάτων που είναι σε αγγυλώσεις, σε ένα περιστήλιο που βρισκόμαστε, εντός αυτών των πραγμάτων να αντισταθούμε, να διαπραγματευτούμε και να πάμε καλύτερα τη χώρα. Και το δείξαμε. Το καταλάβει πολύ ο κόσμος. Το δείξαμε και προχτές. Με την απόφαση της κυβέρνησης και που την εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, που δώσαμε τη λεγόμενη 13η σύνταξη, επειδή πιάσαμε περισσότερα έσοδα από ό,τι είμαστε υποχρεωμένοι να πιάσουμε. Γιατί αμφισβητήσατε, και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Αυτό που λέει το ΔΕΛΤΑ και που σας ρώτησα, ότι στη λογική του 3,5% μπαίνετε. Γιατί μπαίνετε στη λογική? Να σας το πω εγώ γιατί το βλέπω. Ναι. Γιατί λέει ο κ. Τσακαλώτος, 2,5% βάλε μου, να κάνω και ένα εγώ, που θα το πάω στην αγορά. Δηλαδή θα κάνετε 3,5. Κοιτάξτε να δείτε. Το 3,5 αυτό δεν είναι, θα τα πάρετε από κάπου. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν τον μπαίνετε λοιπόν σε μια λογική του 3,5. Ακούστε με να δείτε. Ναι. Το 2015 κλείσαμε με υποχρέωση πλεονάσματος 0,5%. Μικρό, πολύ μικρό. Έτσι, ναι. Πολύ μικρό. Σε σχέση με τα άλλα. Το 2016 κλείσαμε αυτό. Το 2017 θα κλείσουμε 1,7. Έτσι. Και η υποχρέωσή μας που την έχουμε υπογράψει,
Έτσι, μετά από μια σκληρή διαπραγμάτευση είναι 3,5% για το 18. Εκείνο που διαπραγματευόμαστε τώρα είναι από εκεί και πέρα, μακάρι και το 18. Και τι λέει ο Τσακαλώτος? Ο Τσακαλώτος κάνει μια διαπραγματευτική, ας την πω με όρους ποδοσφαίρου που του αρέσουν και αυτού και εμένα μου αρέσουν, τρίπλα. Δηλαδή λέει, έλα εδώ κύριε Σόιμπλε, έλα εδώ Γερμανία, 3,5% αφού το έχουμε υπογράψει για ένα χρόνο. Έτσι, και μετά. Το 2,5 δεν έχουμε υποράψει για μετά. Όχι, και μετά λένε έτσι. Ότι θα είναι μία λύση αυτό για την είναι χώρα. Μία λύση και λέμε ότι από το 3,5 θα πάμε στο 2,5 και το 1% θα το δώσουμε στην αγορά και κυρίως στους μικρομεσαίους και για τα ασφαλιστικά και τα φορολογικά. Αυτό είναι μία τρίπλα, αν θέλετε, προκειμένου να βγούμε από αυτό το αδίέξοδο που μας φέρνουν. Είναι το νερό στο κρασί. Είναι το νερό στο κρασί, λέτε. Και βλέπετε κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό που πήρε την πρωτοβουλία, δεν πάνε να φωνάζουν, δεν πάνε να σκούζουν, να το πω με μια άλλη φράση, η απ' έξω. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση πήραν την πρωτοβουλία να δώσουν σε 1.650.000 άτομα, έτσι, από τους πιο βαρείς πληγέντες από την οικονομία και από την κρίση. Και το ΦΠΑ να κρατήσει σταθερό κάτω χαμηλά στα νησιά. Και το ΦΠΑ και τα λοιπά. Και τι θα πούνε, μια φράση μόνο, και τι θα πούνε, δηλαδή τι επιχείρημα μπορεί να φέρουν και για την ανθρωπιστική κρίση που πήγανε να φωνάξουν, να γράψουν εφημερίδες, κυρίως οι γερμανικές, τι επιχείρημα θα πούνε, ότι δεν πρέπει να προσέξουμε την ανθρωπιστική κρίση? Που εφέτος αυξάνουμε στον προϋπολογισμό στα 760 εκατομμύρια. Για να δούμε τι θα πούνε για τα νησιά. Τι θα πούνε για τα νησιά. Τα νησιά που στενάζουν. Και ο κ. Μηταράκης που είναι από τυχείο. Έτσι, από τυχείο και από τη Μυτιλήνη και από άλλα νησιά. Θα ζητήσει ακόμα περισσότερο ο κ. Μηταράκης. Όχι, να ζητήσει. Για να πει αναστέλλεται. Να δούμε. Πρώτα απ' όλα θα πει αναστέλλεται. Καταρχήν, αντί να μιλάμε για τρίπλα, μιλάμε για αυτόν τον γκολ.